Τελετή αδελφοποίησης έγινε σήμερα στο συνεδριακό κέντρο Σαπών μεταξύ του Δήμου Μαρονίας Σαπών και του Δήμου Νεντέλινο Βουλγαρίας. Υπεγράφει η απόφαση αδελφοποίησης και το πρωτόκολλο συνεργασίας από τους δημάρχους, τον κύριο Ηλία Ιωαννάκη και τον Στόγιαν Μπεσίροφ από τον Νεντέλινο, και έπειτα αναγνώστηκε και όρκος της αδελφοποίησης τόσο στα ελληνικά όσο και στα βουλγάρικα. Στόχος των δύο δημάρχων είναι η κοινή ανάπτυξη του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο Δήμων. Αντιπροσωπεία από το Δήμο του Νεντέλινο της Βουλγαρίας, αποτελούμενα από τον Δήμαρχο Στόγιαν Μπεσίροφ και Δημοτικούς Συμβούλους, έφτασε στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών για την τελετή αδελφοποίησης των δύο Δήμων. Τη βουλγαρική αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών Ηλίας Ιωαννάκης με παραδοσιακά θρακικά τραγούδια από το μουσικό παραδοσιακό συγκρότημα Ορφέας. Έπειτα η αδελφοποίηση επισημοποιήθηκε με την υπογραφή της απόφασης και του όρκου αδελφοποίησης αλλά και του πρωτοκόλλου συνεργασίας των δύο Δήμων. Ο κ. Ιωαννάκης φάνηκε πολύ χαρούμενος για το γεγονός και επεσήμανε πως σκοπός του Δήμου δεν είναι να κάνει εξωτερική πολιτική αλλά να πετύχει πολλαπλά ωφέλη για τους δημότες του μέσω της αδελφοποίησης. Εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική, δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το Υπουργείο Εξωτερικών, η Δήμη. Η δικιά μας εξωτερική πολιτική είναι οι κάτοικοι, οι δημότες να γνωριστούν, να ζήσουν ελληνικά, γιατί άμα το πάρουμε ιστορικά, παραδείγματα, άνθρωποι που γνωρίζονταν πριν από πόλεμο, ο ένας έσωσε τον άλλον. Ο στόχος ο δικός μας είναι με την αδελφοποίηση να γνωριστούν οι κάτοικοι, να διαπαιδαγωγήσουν τη νέα γενιά, να μην υπάρχει εθνικισμό, σουβενισμό, αυτά είναι τα Βαλκάνια, μην τα ξεχνάμε, να επεκταθούν επιχειρήσεις, να μπορούν να έρθουν επιχειρήσεις εδώ, να μπορούν να πάνε επιχειρήσεις εκεί, επιχειρηματίες, να δουν τα προϊόντα τα δικά μας, τα δικά τους τα προϊόντα. Άρα να ανταλλάξουμε τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό τους, όλες αυτές οι γέφυρες και στο αθλητισμό, στο πολιτισμό, τα πάντα. Από εδώ και πέρα οι δύο Δήμοι θα προχωρούν μαζί και οι δημότες μας θα μπορούν ευκολότερα να προσεγγίζουν ένα τον άλλο για επιχειρηματικές και πολιτιστικές δράσεις, τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος του Νεντέλινο Στόγιαν Μπεσίροφ. Από εδώ και πέρα εμείς ανοίγουμε καινούργια σελίδα για αλληλοβοήθεια. И бъдещи приятелски взаимоотношения. Και μελλοντικές φιλικές σχέσεις. Ние бихме желали, εμείς ελπίζουμε, да си помагаме във всяка една насока, να αλληλοβοηθιόμαστε σε όλες τις κινήσεις, да живеем в спокойствие, να ζούμε σε ηρεμία, не само между двете общини, όχι μόνο μεταξύ δύο Δήμων ή δύο στρανί και δύο χωρών, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση του όρκου αδελφοποίησης στην ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα αλλά και την ανταλλαγή δώρων μεταξύ των δύο Δημάρχων. Εμείς οι Δήμαρχοι του Ανωτέρου Ευρωπαϊκών Δήμων, ελεύθερα και δημοκρατικά εκλεγμένοι από την ψήφο των συμπατριωτών μας, βέβαια ότι ανταποκρινόμαστε στις βαθύτερες προσδοκίες και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας, γνωρίζοντας ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει την κοιτίδα του στον αρχαίο Δήμο και ότι το πνεύμα ελευθερίας εγγράφεται πρωτίστως στους αγώνες και τα επιτεύγματα του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της ιστορίας πρέπει να συνεχιστεί μέσα σε ένα κόσμο διευρυμένο και ότι ο κόσμος αυτός δεν θα είναι πραγματικά ανθρώπινος παρά μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι θα ζουν ελεύθερα σε δήμους ελεύθερες. Αναλαμβάνομαι σήμερα 31 Μαΐου 2013 στη Σάφα, Ελλάδος, επίσημα την υποχρέωση να διατηρήσουμε μόνιμους δεσμούς ανάμεσα στους δήμους μας και να διευκολύνουμε σε όλους τους τομείς τις ανταλλαγές μεταξύ των κατοίκων, προκειμένου να προωθήσουμε μέσω μιας καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης το ζωντανό αίσθημα της ευρωπαϊκής αδελφοσύνης. Να συνδυάσουμε τις προσπάθειες μας προκειμένου να συμβάλλουμε με όλα τα μέσα στην επιτυχία του διακρατικού έργου της ειρήνης και της ευημερίας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.